0 τον ΠΑΟΚ και τώρα ισοβαθμεί στην πρώτη θέση της βαθμολογίας με τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ, ενώ παραμένει αήττητος. Το μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης στο γήπεδο Χαριλάου, η ωραία κάθε την παλιά από τον Κέννεντι, παραλήπτης είναι ο Κυπαρής, ο οποίος τριπλάρει ωραία τον τετράτζε και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του ανήμπορου να την δράσει Κυριάκου το Χούρουλου, 1-0 η ομάδα του Μπάμπι Τενέ, ο οποίος πανηγυρίζει έξαλλα. Στη συνέχεια αποβάλλεται ο Ουντέζε του ΠΑΟΚ με απευθείας κόκκινη κάρτα, ο Αφρικανός αμυντικός χτύπησε τον Άγαθο Κλέους, ο οποίος όμως τον είχε προκαλέσει. Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου από την πλευρά του Μπορμπόκη και πάλι ο ΠΑΟΚ είχε προβλήματα. Έρχεται ο Κούτσης να στείλει την μπάλα στα δίχτυα του δικεφάλου του Βορρά για δεύτερη φορά και να γράψει το 2-0. Στην επανάληψη και συγκεκριμένα στο 49, ο Βενετίδης για ακόμη μια φορά ξεχνιέται. Ο Κολτσίδας δεν είναι offside σε καμία περίπτωση, το καταλαβαίνει και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για τρίτη φορά. 3-0 για το συγκρότημα του Μπάμπι Τενέ μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς στο γήπεδο Χαριλάου. Το θρίαμβο του Άρη θα κλείσει το 71 ο Χαριστέας με κεφαλιά εξ επαφής ευνηδιάζει τον Χούρογλου. Δύο παιχνίδια έγιναν απόψε για την τρίτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Η ΑΕΚ στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων νίκησε την Σαλ Ρουά με 97-73 και ο ΠΑΟΚ 170 της Skyliners Φραγκφούρτης. Τρίτη νίκη σε ισάρθμους αγώνες στην Ευρωλίγκα για την ΑΕΚ με 97-73 επί της Αρλερουά. Στο πρώτο δεκάλεπτο η Ένωση βρέθηκε πίσω στο σκορ με 25-29, ενώ το δεύτερο δεκάλεπτο έκλεισε με 48-42 υπέρ της. Με ένα καλό παιχνίδι που δηλαδή πιστεύω και αυτά την άμυνα 3-4 υπέρ του πιεστική που την παίζουμε συνέχεια μας σουίτη, την άγκαζε το αντίπαλο να έχει 22 αλάτι πιστεύω. Τελειώσαμε και κερδίσαμε. Το τρίτο δεκάλεπτο έκρινε ουσιαστικά τον αγώνα, αφού προηγήθηκε με 72-59, ενώ το τελευταίο δεκάλεπτο είχε διαδικαστικό χαρακτήρα με τους κυδρινόμαυρους να παίρνουν εύκολα τη νίκη. Για την ίδια διοργάνωση και ο ΠΑΟΚ πέτυχε το 3-3 με 170 επί της Skyliners. Ο δικέφαλος του Βορρά προηγήθηκε στο ημίχρονο με 46-33. Στα δύο τελευταία δεκάλεπτα του δευτέρου μέρους, η καλή άμυνα απέναντι στους Γερμανούς οδήγησε τον ΠΑΟΚ στην εύκολη επικράτηση, με αποτέλεσμα η διαφορά να φτάσει στο τέλος τους 30 πόντους. Ένα παιχνίδι έγινε απόψε και για